Καλησπέρα σας κύριε Κοστρική. Καλησπέρα Νεστά. Λοιπόν, τώρα, ρεαλιστικά ομιλούντες, είναι δυνατό να βελτιωθεί η κατάσταση και να υπάρξουν χαλαρώσεις στις γιορτές? Ελπίζουμε. Αυτή είναι και η όλη φιλοσοφία των μέτρων, πιστεύω. Δοθήσαν αυτά τα μέτρα από την κυβέρνηση, τα οποία είναι αυστηρά. Κανένας δεν επιχειρηματολογεί ότι πρόκειται για ελαφριά μέτρα, με σκοπό ώστε να καταφέρουμε, αν είναι δυνατόν, και ελπίζω να το καταφέρουμε, να χαμηλώσουν ο αριθμός των λοιμώξεων, οι καθημερινές λοιμώξεις, ώστε να μπορέσουν να χαλαρώσουν τα μέτρα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, που είναι μετά τα μέσα του Δεκέμβρη μέχρι και τα φώτα. Ναι, διότι είδαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ, βλέπετε και εσείς προφανώς και είστε και εσείς δέκτης των αντιδράσεων που υπάρχουν στο εμπόριο. Ο κόσμος αδημονεί να δουλέψει. Τώρα, εάν κύριε Κοστρίκη αυτά τα μέτρα δεν δουλέψουν, γιατί είναι ένα ερώτημα που γυροφέρνει στο μυαλό του καθενός μας, τι θα πρέπει να περιμένουμε? Ξέρω, είναι υποθετική ερώτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο ο κόσμος αναμένει να λάβει μια απάντηση. Θα πάμε σε ένα νέο lockdown γενικό? Λοιπόν, καταλαβαίνετε και από τα αποτελέσματα των ρεπορτάζ σας προηγουμένως, τα έχω παρακολουθήσει, η κατάσταση στην Κύπρο, κακά τα ψέματα, είναι αρκετά κακή. Οι αριθμοί των καθημερινών λοιμώξεων βρίσκονται σε έναν επίπεδο των περίπου 250 με 300 λοιμώξεων την ημέρα, πανκύπρια. Αυτόν, κατά την άποψή μου και την άποψη των υπολείπων, βάζει μια σημαντική εμπίεση όσον αφορά τις νοσηλίες στα νοσοκομεία μας, που βρίσκονται στα ύψη αυτή τη στιγμή, και ειδικότερα τα ΜΕΘ, οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Και επομένως, αν δεν κατεβούν οι αριθμοί των ημερήσιων λοιμώξεων πανκύπρια, τότε πιθανόν να έχουμε πρόβλημα. Επομένως, αυτό που προσπαθούμε και εμείς πάρα πολύ σκληρά και η κυβέρνηση, είναι να αποφύγουμε παντελώς το lockdown. Το lockdown όπως το είχαμε συνηθίσει ο Μάρτιν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται, κατά την άποψή μου, όλες οι προσπάθειες, όλες οι καλοήθεις προσπάθειες. Νομίζω κανένας, ούτε από εμάς, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από το Υπουργείο, δεν θέλει το κακό ανένος. Το καλό θέλουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι επριτάνευσε η φιλοσοφία αυτήν τη φορά των πανκύπριων μέτρων, είναι σημαντικό, και το έχετε αναδείξει στο ρεπορτάζ σας, ότι αυτήν τη στιγμή η Λεμεσός και η Πάφος έχουν ανοίξει, οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές έχουν ανοίξει αυτήν τη στιγμή, και δημιουργήθηκε έστωρα μια φιλοσοφία πανκύπριων μέτρων. Επομένως, θεωρήσαμε όλοι μας ότι αυτά τα μέτρα βρίσκουν μια ανισορροπία, να θέλετε, των επιχειρήσεων μαζί με την δεινή κατάσταση που βρίσκεται η επιδημιολογία σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, τα τοπικά lockdowns, έτσι όπως δούλεψαν, κύριε Κοστρίκη, είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα τελικά? Τα αποτελέσματα των lockdowns, όπως είχαν, θα χρειαζόταν ακόμα καιρός για να δούμε το επίκεντρο, αν θέλετε, των αποτελεσμάτων, αλλά φαίνεται. Νομίζω είναι μια εντύπωση την οποία έχουμε όλοι, ότι υπήρχαν πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα όσον αφορά τη διακίνηση του κόσμου. Όπως έγινε αντιληπτό, υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων που διακινείται με ένταξη αυτών των πόλεων. Είναι δηλαδή εν μέρη συγκοινωνούν τα δοχεία. Η γεωγραφική, αν θέλετε, κατάταξη, όπως είναι ορισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω στην Κύπρο είναι διαφορετική λόγω των αποστάσεων, και γι' αυτό μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό όλων των ειδικών έχει αποφασιστεί ότι θα συνεχίσουν τα μέτρα σε πανκύπριο επίπεδο και όχι σε τοπικό όπως ήταν προηγουμένως. Μάλιστα. Κύριε Κοστρίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε στις τομές. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Τώρα,